Επίγουσα κλίση, απογαλλικό πολεμικό πλοίο που έπλεξε 60 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κάβο Γκρέκο έλαβε στη 1 και 20 τα ξημερώματα το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λαρνακά. Όπως αναφέρθηκε στον αξιωματικό υπηρεσία, σε ένα από τα μέλη του πληρώματος του γαλλικού πολεμικού πλοίου είχε υποστεί βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση και θα έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αμέσως, άπαντες τέθηκαν σε συναγερμό και οργανώθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής του τραυματία από ελικόπτερο της αστυνομίας, στο οποίο επιβιβάστηκε και νοσηλευτής της ιατρικής ομάδας της πολιτικής άμυνας Λάρνακας. Επειδή το γαλλικό πλοίο δεν είχε ελικοδρόμιο, η όλη επιχείρηση έγινε με αναβίβαση του τραυματία, με αρκετό βαθμό δυσκολίας θα λέγαμε, και λόγω του σκότους, λόγω του ότι ήταν νύχτα και λόγω της κίνησης στην οποία βρισκόταν το πλοίο. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, ο τραυματίας παραλήφθηκε με επιτυχία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, η κατάσταση του είναι εκτός κινδύνου και η εκτίμηση είναι ότι θα εξέλθει γρήγορα από το νοσοκομείο. Για το συμβάν ενημερώθηκαν το Υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατιωτικός ακόλουθος της Γαλλίας στη Λευκωσία, ώστε να ενημερώσουν με τη σειρά τους τις γαλλικές αρχές και την οικογένεια του τραυματία.